Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, ο Κυριάκος ακόμα άφαντος. Τίποτα, πού είναι ο Κυριάκος? Μήπως είναι η ώρα που τρώει το φαγητό του? Μπορεί να τελειώσει. Μήπως ξέρει η χαρά η λεμονή? Εγώ ξέρω ότι αυτό δεν είναι το ακαδημαϊκό τέταρτο, είναι η ακαδημία, το ακαδημαϊκό. Κοίτα, μήπως τρώει το φαγητό του. Είναι η ώρα 2 και 5. Επειδή κάνει διατροφή, έχουμε μάθει ο Πρωθυπουργός, γι' αυτό και κρατιέται έτσι καλά. Κρατάει ένα πρόγραμμα. Μπορείς να του πει ο διαιτολόγος, ο διαιτροφολόγος του. 2 παρά 5 πρέπει να φας αντί ποσό του φαγητού. Σου λέει τώρα και κάνω διγγέλματα και ομιλίες. Αλλά φάω το φαγητό μου. Δεν το ξέρουμε. Είμαστε σε αναμονή. Περιμένουμε. Προέχει υγεία. Υγεία των πολιτών. Ναι, και ίδια. Γιατί αν δεν έχουμε υγιή πρωθυπουργού, θα κάνουμε. Ελάτε. Μας προσέχει το παλικάρι μας. Όλους. Με τέτοια κατάρα που έχει φάει ο καημένος, απ' την άλλη λες τι κατάρα έχει φάει. Πόσοι τον ευρίζαν από χθες. Και να κατάρα. Και φάρμακα να τα πάρεις του λέγανε. Και τι του λέγανε. Είναι λες online, έχει, ο Πρωθυπουργός έχει πάντα ένα κόκκινο τηλέφωνο. Έχει λέει συνδεδεμένο με τον Αρχιεπίσκοπο και τον Ξαματιάδη, ιερά σύνοδος. Δεν του φτάνει ένας. Θέλει, έχει κάνει σε online, λέει κάθε 10 λεπτά χτυπάει το κόκκινο τηλέφωνο Πρωθυπουργός με ιερώνυμο και αμέσως να γίνει ομαδικό ξεμάτιασμα τους Μητροπολίτες. Τι, γιατί το γελάς. Το δεύτερο κόκκινο τηλέφωνο. Βέβαια, ναι, έτσι, κόκκινο τηλέφωνο ξεματιάσματος. Από την κατάρα που έχει φάει. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Για να δούμε τώρα τι γίνεται, παιδιά. Πάμε να ακούσουμε τι έχει συμβεί με την υπόθεση της Κατερίνας Διδασκάλου. Της γνωστής τοπίου. Η οποία, τι υπόθεση είναι αυτή? Μια συνέντευξη η οποία τα πήρε στο κρανίο. Η γυναίκα τη σταματήσανε στα καλά καθούμενα και αρχίσαν να τη ρωτάνε για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό του Μητσοτάκη. Ναι. Και νευρίασε. Με το ερώτημα με το Μητσοτάκη. Μα με το ερώτημα, γιατί η αλήθεια είναι ότι η γυναίκα, ας πούμε, τη σταματάς και δεν πες μου για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Στα καλά καθούμενα. Περίμενε ότι κάτι θα τη ρωτήσουν προφανώς για τη σειρά, κάτι για το θέατρο και ξαφνικά σκάει μύτη ο δημοσιογράφος, η δημοσιογράφος και τη λέει πες μου για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Και τι είπε? Να δούμε τι είπε. Είπε, φώναζε. Εμβολιασμός και τα νέα μέτρα για το πρόστιμο που θα δίνουν σε αυτούς που δεν εμβολιάζονται. Τι να πω, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω ακούσει, ήμουνα στο γύρισμα όλη μέρα και δεν έχω ακούσει ειδήσεις. Να το δω και να μπορώ να το... Τι έγινε εδώ πέρα? Είναι για τους άνω των 60 ο υποχρεωτικός εμβολιασμός. Τι να πω τώρα εγώ, παιδιά, δεν είμαι ούτε λοιμοξιολόγος, ούτε γιατρός, συγγνώμη. Ευχαριστούμε πολύ. Σας φιλώ, παιδιά. Καλά. Καλά. Τώρα, θα αφήσουμε τώρα αυτά και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με το μεγάλο κύκλωμα στην ελληνική αστυνομία. Δυστυχώς, την ώρα που αστυνομικοί αγωνίζονται με πενιχρά μέσα, με μισθούς πείνας για την ασφάλεια τη δική μας, έρχονται κύκλωμα, τεράστιο κύκλωμα, που από ό,τι φαίνεται, η ηγήτη του συγκεκριμένου κυκλώματος αστυνομικός διευθυντής, διοικητής στα δυτικά προάστια. Έτσι. Ο οποίος βρέθηκε μέσω χρηματοκιβώτιου του στο γραφείο του πόσα λεφτά, παιδιά. Να το πούμε. Βέβαια, το πούμε. 320.000 ευρώ. Και στο τμήμα τα είχε. Στο τμήμα, μάλιστα, σε σιρτάρι κλειδωμένο. Χρηματοκιβώτιο. Και δεν ήθελε να φύγει από το γραφείο του με τίποτα. Τον βγάλανε άρον-άρον οι αστυνομικοί έξω, ναι, και φωνάξανε κλειδαρά, ο οποίος χρησιμοποίησε τροχό προκειμένου να το ανοίξει για να βρει τι 320.000 ευρώ. Μάλιστα, αυτός θεωρεί το εγκέφαλος, αλλά όπως καταλαβαίνεις υπάρχουν τεράστια πλοκάμια, έχουν γίνει ήδη 20 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 10 είναι αστυνομικοί διαφόρων τμήματων της ασφάλειας, του τμήματος διαβατηρίων κτλ. Ενώ, είπαμε, εκκρεμούν οι 10 είναι αστυνομικοί. Εκκρεμεί, μάλιστα, έγινε η σύλληψη ενός ακόμα δικηγόρου, η σύλληψη 2 συμβούλων, μάλλον 2 υπαλλήλων της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ το συνολικό ποσό που βρέθηκε στους αστυνομικούς, στους επίορκους, αγγίζει το 500.000 ευρώ. Να πούμε, λοιπόν, ότι κάθε νέο στοιχείο που έρχεται στο φως για τη δράση του κυκλώματος με τις πλασές ταυτότητες, στο οποίο συμμετείχαν επίορκοι αστυνομικοί,
προκαλεί πραγματικά σοκ. Έχουμε Αλβανούς κακοποιούς να γίνονται έναντι ανδράς αμοιβής Έλληνες ομογενείς από τη Ρωσία. Ξαναλέμε ότι ο φερόμενος ως εγκέφαλος του κυκλώματος είναι ένας αξιωματικός με μεγάλη πείρα και προϋπηρεσία. Ένας άνθρωπος που υπηρετεί σε τμήμα της Δυτικής Αττικής και πριν από 5 χρόνια υπηρετούσε στην Αντιτρομοκρατική και είχε κάνει πολλές μεταεκπαιδεύσεις στο εξωτερικό με το FBI. Είναι ο άνθρωπος, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, που αντιστάθηκε στεναρά χθες όταν έχει έρευνα στο γραφείο του για να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο. Και όταν ο Κλειδαράς, όπως είπες, πήγε, βρέθηκαν 320.000 ευρώ. Το θέμα είναι τι ισχυρίζει αυτός όταν βρέθηκαν τα λεφτά. Τι είπε? Ότι ένα συγκιωτήρι δεν είναι δικά του. Όχι, ναι, είναι ενός συγγενικού του προσώπου, τα οποία τα φύλαγε εκείνος ακριβώς επειδή ήταν αστυνομικός, ήταν αστυνομικό τμήμα και τα φιλούσε για χάρη του συγγενικού του προσώπου. Βέβαια να πούμε ότι η ασφάλεια από το 2016 με 10 εισαγγελείς παρακαλώ ερευνά τη συγκεκριμένη υπόθεση και κάποια από τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Άρα όλοι μιλάνε για μία δεμένη υπόθεση αφενός, αλλά και για μία τεράστια επιτυχία του εσωτερικών υποθέσεων, στο οποίο μάλιστα αυτή τη στιγμή βρίσκεται ο υπουργός, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, αφενός για να δώσει τα συγχαρητήριά του, αφετέρου δε για να ενημερωθεί για την πορεία, για την εξέλιξη της υπόθεσης, τι θα γίνει με τους υπόλοιπους 10 που αναζητούνται και πόσα ακόμα πλοκάμια ίσως υπάρχουν σε αυτήν την τεράστια σπήρα που ξαναλέμε. Με το άψε σβήσε βρέθηκε 500.000 ευρώ στις τσέπες τους. Να πούμε ότι εκτός από τις παράνομες ελληνοποιήσεις, το κύκλωμα έχει κάνει φάμπρικα και το να καθαρίσει τα ονόματα βαρυπινητών. Τα καθαρίζει. Στο πελατολόγιο βρίσκει πολλούς Αλβανούς κακοποιούς και ανθρώπους που έχουν απασχολήσει τις αρχές για κακουργήματα, ορισμένοι εκ των οποίων καταζητούνταν. Για παράδειγμα, έχει κάνει φόνο. Και σε ψάχνει όλη η ελληνική αστυνομία, σε βάφτιζε ομογενή από τη Ρωσία, σε παίρνει στα συστήματα. Αυτό ήταν. Σε παίρνει στα συστήματα και έχει άλλη ζωή. Οι άνθρωποι αυτοί απευθύνονταν στο κύκλωμα και ζητούσαν ταυτότητες με νέο όνομα, αληθινές ταυτότητες, όχι απλώς πλαστή. Κανονική ταυτότητα, για να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθεροι, χωρίς να τους ακολουθεί το αμαρτωλό παρελθόν τους. Σε τουλάχιστον, στη μία περίπτωση πήραν 40 χιλιάρικα. Συνήθως οι κακοποιοί που άλλασαν ταυτότητα με τη βοήθεια μελών του κυκλώματος έπαιρναν τα στοιχεία, ξαναλέμε, ονόματα Ελλήνων ομογενών από τη Ρωσία. Πρώην Σοβιετική Ένωση. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 20 συλλήψεις με τους αστυνομικούς που φέρονται να εμπλέκονται να υπηρετούν σε τμήματα του Ασπροπύργου, στο αστυνομικό τμήμα στο Μενίδη, τα Λιώσια, την Γλυφάδα, την Ελευσίνα και την Ομόνια. Επίσης να πούμε ότι ανάμεσα στους ελευθέντες είναι και μία γυναίκα η οποία φέρεται να είχε πολύ σημαντικό ρόλο μέσα στο κύκλωμα και υπηρετούσε σε τμήμα στην Ελευσίνα. Επίσης να πούμε ότι έχει πάει, όπως μας είπες, ο κύριος Θεοδωρακάκος από το πρωί στο ενέδρα των εσωτερικών υποθέσεων και στις 4 ώρα πρόκειται να κάνει δηλώσεις. Μιλάμε για ένα τεράστιο κύκλωμα, για ένα τεράστιο κύκλωμα. Έχουν τσοτάκι, έχουν τσοτάκι. Πάμε. Πιτώλες. Έλα Κυριακό. Να τα ακούσουμε. Η οποία κατατίθεται στο δημόσιο διάλογο. Γιατί υποχρεωτικό εμβόλιο στους πιο ηλικιωμένους πολίτες? Γιατί τα δεδομένα είναι αδυσόπιτα. 9 στους 10 Έλληνες που πεθαίνουν σήμερα είναι άνω των 60 ετών. 7 στους 10 διασωληνωμένους στις ΜΕΘ ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Και παραπάνω από 8 στους 10 δεν έχουν εμβολιαστεί. Πρόκειται λοιπόν αναντήρητα για εκείνους οι οποίοι κινδυνεύουν περισσότερο, αλλά και για αυτούς οι οποίοι, καθώς μένουν απροστάτευτοι, πολιορκούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας,
στερώντας θεραπεία από χιλιάδες άλλους πολίτες με πολύ σοβαρές ασθένειες. Ερώτηση δεύτερη. Γιατί όμως τώρα, μήπως βιαστήκατε, μήπως αργήσατε, μήπως έπρεπε να είχατε κινηθεί ακόμα πιο γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση? Απάντηση. Διότι τώρα η απειλή είναι μεγαλύτερη. Δεν γνωρίζουμε ακόμα τις συνέπειες της μετάλλαξης όμικρον. Γνωρίζουμε όμως ότι όσο πιο γρήγορα επιταχύνουμε τους εμβολιασμούς και της πρώτης αλλά και της τρίτης δόσης, τόσο καλύτερα προστατευμένοι θα είμαστε απέναντι στον απρόβλεπτο χαρακτήρα του ιού. Γνωρίζουμε όμως και κάτι ακόμα. Γνωρίζουμε ότι τον τελευταίο μήνα οι ηλικιωμένοι συμπολίτες μας επέδειξαν σχετικά μεγαλύτερη απροθυμία να εμβολιαστούν σε σχέση με τις υπόλοιπες ηλικιακές κατηγορίες. Τις τελευταίες 3 εβδομάδες συνολικά κλείστηκαν σχεδόν 2 εκατομμύρια ραντεβού πρώτης, δεύτερης και τρίτης δόσης όλων των ηλικιών. Όμως από τους 580.000 ανεμβολίαστους, μόλις 70.000 έσπευσαν να κλείσουν το ραντεβού τους για πρώτη δόση και να αποκτήσουν με αυτόν τον τρόπο ασπίδα προστασίας. Ήταν η μικρότερη ποσοστιαία αύξηση σε σχέση με όλες τις άλλες ηλικιακές κατηγορίες. Σε αυτούς λοιπόν κυρίως πρέπει να εστιαστεί η δράση μας. Θα επιμείνω επίσης και στην έννοια της αρχής της αναλογικότητος, η οποία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη. Φτάνουμε σε αυτό το βήμα πολύ απλά επειδή εξαντλήσαμε όλα τα άλλα ενδιάμεσα στάδια. Ερώτηση τρίτη. Ναι, αλλά μήπως το οικονομικό μέτρο των 100 ευρώ είναι πολύ αυστηρό? Γιατί προβαίνεται στην επιλογή ενός διοικητικού προστήμου? Η απάντηση, καταρχάς, επί της ουσίας είναι απλή. Μόνο το πρόστιμο προσδίδει στη ρύθμιση το γνήσιο υποχρεωτικό της χαρακτήρα. Αλλά από την άλλη, αυτό δει κανείς και λίγο διαφορετικά. Δεν αποτελεί παρά ένα αντίτιμο υγείας για την ενίσχυση τελικά των νοσοκομείων, τα οποία τόσο δοκιμάζονται. Μια τελευταία όθηση για να λάβουν όσοι πρέπει τη σωστή απόφαση. Είναι πολύ εύκολο να μην καταβάλει κανείς το πρόστιμο, αρκεί να εμβολιαστεί. Είναι τόσο απλό. Και ασφαλώς το πρόστιμο το οποίο επιλέξαμε είναι πολύ μακριά από πρόστιμα της τάξης των 7.000 ευρώ που είδα να ισχύουν στην Αυστρία. Ή πρόστιμο, προσέξτε, έως 1.000 ευρώ για παράβαση της νομοθεσίας COVID που ισχύει σήμερα στην Ιταλία. Αν σε συλλάβουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς χωρίς μάσκα, θα πληρώνεις πρόστιμο και 1.000 ευρώ εδώ στη γειτονική μας νότια Ιταλία. Είναι όμως τα 100 ευρώ ένα σημαντικό ποσό. Και κατά συνέπεια θεωρώ ότι είναι ένα σοβαρό αντικίνητρο για την πορεία προς την αρρώστια και τον πόνο. Ένα μέτρο το οποίο, όπως σας είπα, έρχεται ύστερα από διαρκείς και πολύμηνες ενέργειες πειθούς εκ μέρους της πολιτείας. Ερώτηση τέταρτη. Κάνατε αρκετά προηγουμένως για να καταλήξετε τελικά εκεί? Απαντώ. Και θυμίζω ότι μόνο τις ενέργειες οι οποίες προηγήθηκαν πέρα από την έγκαιρη και δωρεάν εξασφάλιση των εμβολίων μέσα από την επιχείρηση Ελευθερία. Το κατοίκον εμβολιασμό από τα κινητά συνεργεία σε νησιά, σε χωριά, σε απομακρυσμένες περιοχές, σε ειδικές ομάδες πληθυσμού όπως η Ρωμά. Την ελεγχόμενη πρόσβαση σε κλειστούς χώρους από τον Ιούλιο και την είσοδο μόνο σε εμβολιασμένους και σε νοσήσαντες από τις αρχές του Νοεμβρίου. Την καθιέρωση της τρίτης δόσης ως προϋπόθεσης πλήρους εμβολιασμού και την παρότρινσή μας μέσω επιστολής μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακολουθήσει και αυτή την ίδια πρακτική. Ήταν πρόταση, αν δεν κάνω λάθος, την οποία είχε καταθέσει στον δημόσιο διάλογο και ο κ. Σύλλης. Σωστή. Και την υιοθετήσαμε πρώτη, θυμίζω, στην Ευρώπη. Πρώτη στην Ευρώπη εφαρμόσαμε τη δεωρεάν και καθολική διάθεση self-test από την περασμένη άνοιξη.
Και αυτή η στρατηγική μας τότε λιδωρήθηκε, όμως φάνηκε εξαιρετικά αποτελεσματική, ειδικά για να μπορέσουμε να ξανανοίξουμε τα σχολεία μας. Ενώ την ίδια στιγμή αντιμετωπίσαμε τις χρόνιες παθογένειες του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας, εντάσσοντας ιδιώτες γιατρούς στο πρόγραμμα εμβολιασμών, στο σπίτι ή στο ιατρείο. Κάποια στιγμή, όταν περάσει αυτή η περιπέτεια, κύριε Υπουργέ, θα κάνουμε την αξιολόγηση και της ανταπόκρισης του ιδιωτικού τομέα σε αυτό το πρόγραμμα, η οποία δυστυχώς, παρά τα οικονομικά κίνητρα που δώσαμε, δεν ήταν τελικά η επιθυμητή. Πρώτη, επίσης, η χώρα μας άνοιξε την αναμνηστική, την τρίτη δόση σε όλους τους ενήλικους. Μπροστά από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, πριν ακόμα αναγνωριστεί από την παγκόσμια ιατρική κοινότητα η σημασία της αναμνηστικής δόσης. Και μάλιστα, έχω ζητήσει και από την Επιτροπή Εμβολιασμών. Τι λέει ο Πρωθυπουργός? Λέει τα ίδια και ότι λέει ότι είναι υποχρεωτικότητα και κυρίως το πρόστιμο για όσους δεν κάνουν την πρώτη δόση του εμβολίου στις 16 Ιανουαρίου. Και φτηνά τη βγάζετε, τους είπε βασικά. Άλλη δηλαδή, χιλιάρικα πληρώνουμε. Ναι, εδώ με το σαρικάκι το μήνα. Τι είναι 100 ευρώ? Για την ακρίβεια, από το Φεβρουάριο η Αυστρία κάνει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό για όλους. Και αυτό σημαίνει ότι θα πληρώνουν 7.200 ευρώ. Και μόνο όσοι έχουν σοβαρούς ιατρικούς λόγους θα απαλλάσσονται από το εμβολιασμό. Άρα εκτόσεις δηλαδή, σου λέει εδώ λίγα πληρώνετε. Έτσι. Σε άλλες χώρες πληρώνουν χιλιάρικα. Η Ιταλία για όλους τους εργαζόμενους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ο Καναδάς για όλους τους εργαζόμενους. Τους θέτει σε αργία ο Καναδάς. Τους κρατικούς υπαλλήλους τους θέτει σε αργία. Έτσι, πάντως, εγώ θεωρώ ότι θα δούμε και άλλα μέτρα, εκτός από την υποχρεωτικότητα των άνω των 60, εάν δούμε ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο τα πράγματα είναι δυσάρεστα, θα έχουμε τοπικά lockdown για τους ανεμβολίαστους πολίτες. Θυμηθείτε ότι θα έχουμε και άλλα θέματα με τους ανεμβολίαστους πολίτες, όπως εντελώς αποκλεισμός από τους εξωτερικούς χώρους της εστίασης. Από παντού θα ξεκινήσει έτσι, αυτές είναι οι πληροφορίες στις επόμενες ημέρες. Πάντως, 100 ευρώ το πρόστιμο, οι φίλοι της Χαράς Λεμονή, της Χαράς, θεωρούν ότι είναι λίγα, ενώ ο Τζίφας λέει, τι λέει, ο Τζίφας. Τι λέει. Τι λέει, πες, δεν έχεις να πεις. Γιατί δηλαδή, αυτή η διπλωματία με εκνευρίζει, γιατί μου θυμίζει συστημικά κανάλια, κύριε Τζίφα. Ποια διπλωματία? Αν έχεις το θάρρος της γνώμης, τον κάθε να το λες. Συμφωνώ. Καταλαβες. Όχι, το παίζει, τσου. Καταπίνω τη γλώσσα μου, τα λέω σιγά. Μα έτσι κάνει. Έλα, Πανάγια μου και Χριστέ μου, τι θες να σου πω. Συμφωνείς με τα πρόστιμα του Μητσοτάκη, ναι ή όχι, φίλε? Νομίζω ότι το ξεκάθαρισα. Ναι ή όχι, σε ρωτάω, άσε δε. Αυτά στο Μέγκα να πας να πεις. Και στα άλλα καλά, στο Σκάι να πας να πεις αυτά. Ναι ή όχι. Άκουσε με. Εγώ σε ρωτάω ξεκάθαρα, ναι ή όχι. Λέει, όχι, απάντησε, τι σε ρώτησα, δεν ακούς. Όχι, ακούς. Δικτατορικό σου λέω το θεωρώ. Άρα διαφωνείς. Ναι, 100%. Πρέπει να εμβολιαστούν όλοι από τον 60, ναι ή όχι. Βέβαια, ρε Φίλιππε, ναι τι ρωτάς. Ναι ή όχι. Ναι, δηλαδή τι άπαιξουμε παιχνίδι, quiz. Μην μας έχεις μπερδέψει. Τι μια μας λες το γιουβέτσι, τι μια μας λες κοκορέτσι. Μάλλον εσύ. Και την άλλη κοτόπουλο λεμονάτο. Ε. Μας τρελάνεις. Να σε ρωτήσω κάτι πάνω. Εσύ συμφωνείς με το μέτρο που θα εφαρμόσει από το Φεβρουάριο η Αυστρία? Όλοι οι ανεμβολίαστοι παντού εκτός και 7.200 ευρώ πρόστιμο. Συμφωνείς? Πρέπει να το επεξεργαστώ. Δεν να το επεξεργαστώ. Τι επεξεργαστεί? Κάνε βότα στο Σκάι. 7.000 ευρώ δεν μου κάθεται καλά. Θα σου ανοίξω τις πόρτες εκεί. Δεν μου κάθεται πάμε καλά. Πάμε εδώ λοιπόν. Πάμε εδώ στο Golden Reaction College, παρακαλώ πολύ. Στο 211.600 για ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σπιτιού σας. Πίνουμε το νούμερο, ένα κολαγόνο. Γιατί αυτό το κολαγόνο εδώ βοηθά τον οργανισμό σας για να αποκτήσετε πάρα πολλές βιταμίνες. Βιταμίνη B1, B2, B5, B6, σαϊσμό Q10, MSN, βιταμίνη C και μαγνήσιο. Όλες οι βιταμίνες συγκεντρωμένες εδώ για να βοηθήσουν τον οργανισμό σας να ισχυροποιηθεί, να φτιάξετε ένα τείχος προστασίας απέναντι σε ιώσεις και κρυολογήματα, να σας βοηθήσει να μην πονά τα κοκαλάκια σας και οι αρθρώσεις σας. Θα σας βοηθήσουν σε τι άλλο, κυρία Λούρου? Στο να έχουμε ισχυρό νοσοποιητικό σύστημα, να μην έχουμε προβλήματα με τριχόπτωση και φυσικά να έχουμε νύχια τα οποία δεν φτύρονται και δεν σπάνε και ένα υπέροχο και λαμπερό χαμόγελο. Δεν μου είπες όμως για την αγαπημένη κουρκουμίνη, η οποία πρωταγωνιστεί. Πρωταγωνιστεί κουρκουμίνη εδώ, και κοιτάξτε εδώ ανθρώπους.
χαρούμενους, μεγάλες ηλικίες να γλεντάνε, να διασκεδάζουν, να έχουν όρεξη για τη ζωή. Πάμε στην κουρκουμίνη όμως. Να πούμε λοιπόν ότι η κουρκουμίνη έχει ισχυρή τη φλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση, βοηθάει πάρα πολύ στη μείωση εμφάνισης των καρδιακών παθήσεων, ενώ συγχρόνως συμβάλλει στην πρόληψη του καρκίνου, στην πρόληψη της νόσου Αλτσχάιμερ, στην πρόληψη της πρόωρης γύρανσης, στην πρόληψη αλλά και στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης και φυσικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της αρθρίτιδας. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα στο 2.11.600 με 39 ευρώ να αποκτήσετε τα δύο Golden Reaction Collagen που θα βοηθήσει πάρα πολύ τον οργανισμό σας. Ξαναλέμε, θα έχετε υγεία στα μαλλιά σας, στα νύχια σας, στο δέρμα σας και φυσικά θα έχετε όλη αυτή την απαιτούμενη ενέργεια που χρειάζεστε για να αντιμετωπίσετε την καθημερινότητα. Πάμε όμως και στα δώρα υγείας. 100 σπιρουλίνες με χλωρέλα μαζί, το αγαπημένο συμπλήρωμα των Ολυμπιονικών, για να γίνεται σωστά αλλά και γρήγορα η αποτοξίνωση που χρειάζεται ο οργανισμός μας, για να λειτουργεί σωστά το νοσοποιητικό μας σύστημα, αλλά και γιατί η σπιρουλίνα με τη χλωρέλα συμβάλλει στη δημιουργία νέων ερυθρών αιμοσφαίριων, κάτι που είναι απαραίτητο για να μπορεί ο οργανισμός μας να ανταπεξέρχεται στα προβλήματα της καθημερινότητας. 2.11.600 τώρα με 39 ευρώ, σούπερ σούπερ προσφορά για εσάς, Golden Reaction Collagen τώρα, με κουρκουμίνη, με όλες τις σημαντικές βιταμίνες για να ενισχύσετε τον οργανισμό σας όσο δεν φαντάζεστε. Αγαπάμε τον οργανισμό μας, αγαπάμε τη ζωή μας, αγαπάμε την υγεία μας, γι' αυτό και αγαπάμε το Golden Reaction Collagen. Δύο μπουκάλια, 39 ευρώ και δώρο 100 σπιρουλίνες με χλωρέλα. Δύο μπουκάλια, 39 ευρώ και 100 σπιρουλίνες για χλωρέλα, με χλωρέλα, δώρο για εσάς για γρήγορη αποτοξίνωση στον οργανισμό σας. Κοιτάξτε εδώ. Φτου. Βλέπω αυτές τις εικόνες και ειλικρινά μας δίνει χαρά που βλέπουμε ηλικιωμένους ανθρώπους έτσι να έχουν ζωντάνια. Πάμε Μητσοτάκη, έχουμε ακόμα Μητσοτάκη να μιλάει. Δεν μπορεί, λέει κι άλλα. Για να δούμε. Τι μισό! Εδώ μιλάει Κυριάκος, που μου λες μισό, κύριε Σμήνη, ράλι. Μιλάει Μητσοτάκη και μου κάνει τέτοιο και λέει μισό. Στην εθνική αντιπροσωπεία αλλά και στον ελληνικό λαό, γιατί κατέληξα στην απόφαση να προτρέψουμε πιο δυναμικά τους μεγαλύτερους να εμβολιαστούν, ώστε να τους αποτρέψουμε από το να απειληθούν. Είναι κάτι το οποίο, να είστε σίγουρες και σίγουροι, σχεδιάζουν ήδη και πολλές άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Κυρίως όμως, και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο ουσιαστικό, είναι ένα μέτρο στο οποίο φαίνεται να ανταποκρίνονται οι ίδιοι οι συμπολίτες μας. Προσέξτε, πριν ανακοινώσουμε το μέτρο, ο ημερήσιος ρυθμός των νέων ραντεβού για τις ηλικίες άνω των 60 ήταν περίπου 2.000 ραντεβού την ημέρα. Από τότε που ανακοινώσαμε το μέτρο από χθες το μεσημέρι, έχουν κλειστεί σχεδόν 20.000 ραντεβού. 20.000 ραντεβού, σχεδόν 10 φορές περισσότερα. Μακάρι, τους ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους συμπολίτες μας, έστω και αν μπορεί να αισθάνονται κάποια δυσθυμία μέσα τους για αυτή μας την επιλογή. Κάνουν το σωστό. Και αν συνεχίσουμε με αυτόν τον ρυθμό, τότε δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το μέτρο δεν θα είναι απλά αναλογικό, δίκαιο, νόμιμο, αλλά πρωτίστως αποτελεσματικό. Και είναι μια κίνηση που έρχεται να πλαισιώσει μια πολιτική με συνέχεια και αποτέλεσμα. Θέλω να ξαναπώ ότι έχουμε φτάσει. Μάλιστα. Τα ίδια και τα ίδια ο Πρωθυπουργός, για να καταλάβουν οι πολίτες ότι δεν τιμωρεί, αλλά το κάνει για να σώσει, λέει ο ίδιος. Αν και ένα μεγάλο ποσοστό πολιτών έχει αντίθετη άποψη, ενώ ένα άλλο μερίδιο πολιτών, μια μερίδα πολιτών, λέει καλά τα λες, χρυσόστομε, ρίξε κι άλλα πρόστιμα. Και από την άλλη πολίτες που λένε δεν θα πάρεις μία. Πάμε τώρα, πάμε να αλλάξουμε θέμα κυρίες και κύριοι, γιατί συμπληρώνονται 2 χρόνια από την εξαφάνιση του γιου του Προέδρου της Ένωσης Ευρωπαϊκών Μέσων Ενημέρωσης Κωνσταντίνου Θεοδωρίδη. Ο γιος του Νικόλας συμπληρώνει 2 χρόνια στα οποία είναι εξαφανισμένος. Υπάρχει τεράστια αγωνία στην οικογένεια. 2 χρόνια χωρίς να υπάρχει ούτε ένα σημάδι ζωής για το παιδί. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Θεοδωρίδη, πατέρας του Νίκου, ένας πατέρας ο οποίος πραγματικά έχει κάνει τα πάντα για να μπορέσει να βρεθεί ο γιος του.
Ντίνο Θεοδωρίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Σε ακούμε. Δύο χρόνια που το παιδί σου να είναι εξαφανισμένο, δύο χρόνια αγωνίας, δύο χρόνια χωρίς να... Δύο χρόνια Γολγοθάς. Για πες μας. Ο Χριστός ανέβηκε στο Γολγοθά σε μία ημέρα. Εγώ ανεβαίνω δύο χρόνια. Αυτό πολλά μπορεί να λέει. Και όπως είπατε προηγουμένως, ο πατέρας μπορεί να έχει κάνει τα πάντα, η οικογένεια. Το τι έχει κάνει η πολιτεία γι' αυτό δεν ξέρω. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Εκεί είναι το μεγάλο θαυμαστικό και το ερώτημα. Τι έχει κάνει γι' αυτό. Έχουμε δώσει πάρα πολλά στοιχεία τα οποία λέμε ξεκάθαρα. Το αναφέρει και το δημοσίευμα στην Εσπρέσο, την οποία ευχαριστώ. Γιατί είναι πάντα στο πλευρό μου και ιδιαίτερα ο κύριος Βαγγέλης Κάραλης. Και μετά από τον κύριο Βαγγέλη, εσείς που είστε οι πρώτοι που με βοηθάτε να βγει ο λόγος μου προς τα έξω. Πάμε είναι λόγος πόνος. Για να θυμίσουμε λίγο στους φίλους του διαθετές, ο γιος σου πώς εξαφανίστηκε πριν δύο χρόνια. Ο γιος μου ήταν αεροσυνοδός. Και 20 Οκτωβρίου του 19 είχε λήξει σύμβασή του με μια εταιρεία και έψαχνε το παιδί να βρει μια άλλη εταιρεία να δουλέψει. Βρήκε μια άλλη εταιρεία, γνωστή στην Ελλάδα, γνωστή παγκοσμίως. Δεν θέλω να αναφέρω τα ονόματα, γιατί δεν ξέρω το τι μπορεί να λεχθεί γι' αυτό. Βρήκε δουλειά εκεί πέρα και του είπανε ότι 2 Ιανουαρίου θα πήγαινε στο Μιλάνο για να ξεκινήσει τις πτήσεις Μιλάνο-Αθήνα. Και όχι 26 Νοεμβρίου που έφυγε το παιδί. 25 του μηνός ήταν τα γενέθλια του αδερφού του. Μετά από ένα μικρό παρτάκι το οποίο είχαμε στο σπίτι εδώ πέρα, μου ανακοινώνει ότι αύριο φεύγω για Μιλάνο. Ρωτώντας το παιδί γιατί η αγόρι μου τόσο νωρίς, μου λέει η εταιρεία με θέλει νωρίς εκεί πριν τα Χριστούγεννα. Με την ευλογία μου, με χαρά, είσαι έτοιμος και έφυγε το παιδί. Ποτέ δεν πήγε Μιλάνο, πήγε Μιλάνο για τράνζιτ, 3 ώρες. Και εν συνεχεία μας στείλανε ένα βίντεο από την Δανία, 7 δευτερόλεπτα. Σε ένα αεροδρόμιο το οποίο πριν μία εβδομάδα με 10 ημέρες είχαν πιαστεί 36 τρομοκράτες. Λοιπόν, το ερώτημα γεννιέται εδώ. Το παιδί μου είναι παιδί το οποίο ούτε καν μπορούμε να ψάξουμε να δούμε τις κάμερες. Πώς γίνεται, αν εξηγεί και το κατάπιε και 17 κάμερες που βρίσκονται στο χώρο, όπως αναφέρει ο πιλότος, ο οποίος ήρθε και κατέθεσε στο αστυνομικό τμήμα ότι υπάρχουν μέσα στο χώρο. Μόνο μια κάμερα τον λοκάρισε και για μόνο 7 δευτερόλεπτα. Αναπάντητα ερωτήματα. Τι έγινε με την κάρτα την οποία αγόρασε κινητής τηλεφωνίας. Αναπάντητο ερώτημα. Τι έγινε με τον υπολογιστή τον οποίο έχουμε δύο φορές πάει στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και δεν βρήκαν απολύτως τίποτα. Τη στιγμή που υπάρχει μαρτυρία της μητέρας ότι καθημερινώς μιλούσε με κάποιους στο συγκεκριμένο υπολογιστή με κάποιο τρόπο. Η Viber, καμία απάντηση. Η WhatsApp, καμία απάντηση. Το Facebook, καμία απάντηση. Πώς γίνεται αυτό? Εδώ κάνεις μια καταγγελία για κάποια αίρεση. Θεωρούμε. Γιατί όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, σε αυτές τις χώρες σκανδιναβικές λειτουργούν πάρα πολλές αιρέσεις και πάρα πολλά κοινόβια. Γιατί λοιπόν να μην πηγαίνει το μυαλό μας και εκεί? Αυτή τη στιγμή ψάχνουμε παντού και πρέπει να ψάχνουν μαζί μας όλος ο κόσμος. Ακόμα και τις πέτρες να σηκώνουμε να βρούμε ένα σημάδι. Δεν μπορεί το παιδί να κατάπιε γη. Δεν μπορεί να άνοιξει γη και να τον κατάπιε. Άρα έχετε το φόβο ότι ίσως να βρίσκεται σε κάποιο κοινόβιο φυλακή εντός εισαγωγικών κάποιας αίρεσης? Σας εξήγησε για άλλη μια φορά και το λέω και επιμένω γι' αυτό. Το παιδί μου εκεί που είναι δεν είναι επιτέλησή του. Άρα το θεωρούμε φυλάκιση. Το παιδί μου δεν είναι με τη θέλησή του, το λέω και το επιμένω.
αποκλείεται αυτό το παιδί που όλοι, ρωτήστε όποιον θέλετε στο Βύρονα που διαμέναμε, που διαμένουμε, ακόμα και τον ίδιο τον Νίκο το Χαρδαλιά μπορείτε να ρωτήσετε και να σας πει τι ποιόν παιδί ήτανε. Αποκλείεται. Αποκλείεται ένα σημάδι. Γι' αυτό ζητάμε από τον Νίκο μας. Ένα σημάδι. Ένα σημάδι, αυτή είναι ζωντανός. Ένα σημάδι. Και τα υπόλοιπα σε εμάς. Ένα σημάδι. Είναι ενημερωμένα όλα τα προξενία και οι πρεσβείες, οι ίδιοι οι πρέσβεις, είναι ενημερωμένοι για το συγκεκριμένο θέμα. Και με έγγραφα από το Υπουργείο Εξωτερικών και με έγγραφα από την αστυνομία και παντού. Μάλιστα. Δίνω Θεοδωρίδη, εγώ μπορεί, θα πω... Δεν μπορεί με αυτόν τον τρόπο το παιδί να βρεθεί. Γιατί δεν υπάρχουν πουθενά ελέγχοι, ούτε σε αεροδρόμιο, ούτε τίποτα, πέντε σκύλοι, αλέστε, εντάξει, και τίποτε περισσότερο. Κύριε Θεοδωρίδη, εσείς τι θεωρείτε, ότι έχουν αδρανήσει οι αρχές της Δανίας ή οι αρχές της Ελλάδας? Όχι, ή και οι δύο. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι έχουν αδρανήσει και οι τρεις σκανδιναβικές χώρες. Κατά την προσωπική μου πάντα άποψη. Το ελληνικό δημόσιο, το κράτος σας βοήθησε? Βοήθησαν ελληνικές αρχές όπως θα έπρεπε? Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έχουν βοηθήσει. Στα σημεία όμως και στα ερωτήματα τα οποία εμείς έχουμε θέσει και επιμένουμε για αυτά, απαντήσεις δεν έχουμε πάρει. Μάλιστα. Η απάντηση που πήραμε για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ήταν ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μας δείχνει ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Ο Νίκος οι έρευνες πάνω... από ποιους έγιναν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή? Συγγνώμη. Από την ελληνική δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Από εδώ. Από την ελληνική δεν άκουσα. Από εδώ. Η έλεγχη, λέω, στον ηλεκτρονικό Θεοδωρίδη, για να ολοκληρώσουμε. Αν μας ακούει κάποιος που γνωρίζει κάτι για το παιδί σου, τι έκκληση έχεις να κάνεις? Ένα σημάδι. Είναι η ώρα να ανοίξουν τα στόματα. Είναι η ώρα να ανοίξουν τα στόματα. Να πούνε κάτι. Δεν μπορεί το παιδί να ανησυχεί και να το κατάπιε. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Θεωρείς ότι κάποιοι ξέρουν και δεν μιλάνε? Ακριβώς. Ακριβώς έτσι. Μάλιστα. Ήρθε η ώρα να μιλήσουνε. Πριν να είναι αργά. Πριν να είναι αργά. Ήδη είμαστε πολύ αργά 2 χρόνια. Ας μιλήσουν ανώνυμα. Ας μιλήσουν ανώνυμα. Μην το πάρουνε μαζί τους στον τάφο. Μάλιστα. Είναι ότι πιο σκληρό για έναν πατέρα, για έναν γονέα, να εξαφανίζει το παιδί του και να μην μπορεί να κάνει κάτι και να μην έχει ένα δείγμα ότι είναι ζωντανό. Έτσι. Έστω ότι είναι ζωντανό. Δίνω, Θεοδωρίδη, κουράγιο και ελπίζουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα να έρθουν οι ευχάριστες ειδήσεις. Σας ευχαριστώ θερμά για την συμπαράσταση. Σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Συγκλονισμένος άνθρωπος. Δεν το παιδί του δύο χρόνια περάσαν. Δύο ολόκληρα χρόνια, φίλε. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα, πάμε να δώσουμε το γούρι της τύχης, πάμε να δώσουμε το μενταγιόν της τύχης για άλλους εσάς. Ένα μενταγιόν με τη δύναμη του Χριστού και της Παναγίτσας. Πάμε εδώ. Ένα φυλακτό για καλή τύχη στο 218. 218-9400, μόνο με 29 ευρώ. Με δωρεάν τα έξοδα αποστολής και δώρο γούνο κασκόλ. Αν τηλεφωνήσετε τώρα, δεν θα πάρετε ένα φυλακτό, θα πάρετε και τα δύο φυλακτά. Δύο φυλακτά λοιπόν για καλή τύχη, δύο κοσμήματα για το λαιμό, με το Ιησούς Χριστός νικά. Επάνω έχει και το ματάκι για να φύγει η κακή ενέργεια, να φύγει το κακό το μάτι. Ένα φυλακτό προστασίας για καλή τύχη για εσάς και το σπιτικό σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε. 218-218-9400, μόνο με 29 ευρώ, δωρεάν τα έξοδα αποστολής και δώρο ένα γούνινο κασκόλ για όλους εσάς. Τώρα σηκώστε το τηλέφωνο, τώρα κάντε δικιά σας αυτή την εκπληκτική προσφορά, με ένα τηλεφώνημα γρήγορα, προλαβαίνετε πριν εξαντληθούν το καλύτερο δώρο για όλους. Να πούμε επίσης ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί έτσι τώρα και σαν δώρο μέσα στις γιορτές. Να το πάρετε, να το δώσετε σε αυτόν που θα τύχει, το φλουρί στη Βασιλόπιτα, είτε να το κάνετε δώρο στην κοπέλα σας, στην εγγονή σας, στην κόρη σας. Είναι ένα
κόσμα το οποίο είναι ξεχωριστό, μοναδικό. Για άνδρες και γυναίκες, α πούμε. Και για άνδρες, βέβαια, μπορεί να είναι και unisex. Είναι μπορεί και για άνδρες και γυναίκες. Το Ιησού Χριστουσνικά είναι πάνω. Ναι. Ο Σταυρός! Οπότε είναι ένα μοναδικό δώρο για τις γιορτές. Κυρίως τώρα που έρχονται και τα Χριστούγεννα. 2-18-2-18-94-00, ένα θρησκευτικό δώρο για όλους τους χριστιανούς Ορθόδοξους. Να φοράμε πάνω μας το Ιησούς Χριστός δικά με το Σταυρό και το ματάκι για να φύγει κακή ενέργεια. Να έχουμε καλοτυχία στο σπίτι μας, στη ζωή μας. Να έχουμε καλοτυχία στη ζωή μας. Δώρο γούνινο κασκόλ και τα δύο φυλακτά για εσάς τώρα στο 218-218-9400, μόνο 29 ευρώ. Σηκώστε τώρα το τηλέφωνο και προλάβετε αυτή την εκπληκτική προσφορά για όλους εσάς. Μένουμε εδώ, περάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφει η Σταυρού Λελούρου με την υπόλοιπη παρέα. Ευχαριστούμε πολύ.